Βάλτε μία ανωτελεία. Μία ανωτελεία. Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Ελευθερίου, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, γιατρός. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Εγώ δεν θέλω να διδικήσω, κύριε Ελευθερίου. Όχι, δεν θα διδικήσετε, τόση ώρα μαζί τα λέμε. Να μην ακούσουμε. Ωραία. Και την άποψη των γιατρών. Να κλείσω, ναι? Εγώ να κλείσω και να μιλήσετε. Δεν θέλω, είναι ζήτημα εισαγγελικής έρευνας. Δεν θέλω πραγματικά να διδικήσω με κανένα. Μα δεν θα διδικήσετε, κύριε Γιαννάκο. Τώρα πρώτη φορά το κάνετε αυτό. Μα δεν ακούσατε. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Ελευθερίου, τον καλησπέρισαμε να τον ακούσουμε. Και αν πάμε στην εισαγγελική έρευνα, να αποχαιρετήσετε. Αλλά δεν πάμε εκεί. Ναι. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα, γραμματέα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στον κύριο Γιαννάκο. Καλησπέρα, κύριο Σκουρή. Ακούσατε, φαντάζομαι, τη συζήτησή μας μέχρι τώρα, έτσι. Καμία διάθεση αντιδικίας ή διαφωνίας τουλάχιστον από μέρους μου δεν υπάρχει. Α, μπράβο. Εδώ, ναι. Ακούστε, εγώ εδώ εκπροσωπώ 65.000 γιατρούς. Δεν εκπροσωπώ ούτε το χώρο της αριστεράς ούτε το χώρο της δεξιάς. Τα πολιτικά ζητήματα θα λύσουν πολιτικοί. Mm-hmm. Εμείς εδώ μιλάμε εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μας. Και επειδή άκουσα το θέμα της συζήτησης που κάνατε, έχω να πω αυτό που έχουν πει κι άλλοι πριν από μένα. Ότι δεν μπορώ να διανοηθώ Έλληνα γιατρό, ο οποίος κάνει διαλογή με βάση την ιδιότητα ή την κοινωνική θέση κάποιου. Οι Έλληνες γιατροί επιλέγουν, κάνουν διαλογή με βάση τις νοσολογικές οντότητες και τα κλινικά χαρακτηριστικά. Και οι γιατροί αποφασίζουν ποιος θα μπει στη ΣΜΕΘ και πού θα πάει. Όχι. Κύριε Ελευθερίου. Όχι. Οι γιατροί αποφασίζουν, ναι, πότε πρέπει κάποιος να διασωληνωθεί. Μάλιστα. Και μετά πάει, το πού θα πάει το αποφασίζουν άλλοι. Άρα δεν μπαίνει κανένα θέμα για τους γιατρούς. Ακριβώς. Δεν μπαίνει κανένα θέμα. Δεν λέει κανένας για τους γιατρούς. Δεν τους κατηγορεί, νομίζω, και θα μπορούσε να ήταν και πολύ σοβαρό να κατηγορούσε κάποιος τον γιατρό. Ότι κατηγορήθηκε συγκεκριμένο όνομα γιατρού. Ακούστε, μάρτυρας είναι η ηγεσία της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών. Ωραία, αυτό είναι αυτή την αναφορά που καταθέτει. Λοιπόν, η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών είπε ότι δεν υπάρχουν επίορκοι γιατροί μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και το έχει πει πολλές φορές, με το οποίο συμφωνούμε και εμείς. Όσον αφορά το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, έχω να σας πω ότι χωρίς διάθεση την παράθεση. Mm-hmm. Τις πολιτικές διαφωνίες θα στηρίξουν άλλοι, κύριε Γιαννακέ. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί εδώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Καλά, με συγχωρείτε όμως, κύριε Ελευθερίου, με συγχωρείτε. Αν συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα, δεν είστε πολιτικοί, αλλά οι γιατροί είναι πάνω απ' όλα αυτοί που θα αναδείξουν τα αφήνει προβλήματα. Αφήνει μάλλον υπονοούμενο, όχι τον κύριο Γιαννάκο, γενικότερα για συνδικαλιστές, ναι, ναι, αυτό καταλαβαίνω. Αλλά ναι, προσπαθώ να καταλάβω. Αυτό. Ναι, για πείτε. Όσον αφορά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που εγώ εκπροσωπώ, δεν έχουμε καμία τέτοια καταγγελία. Ούτε από γιατρό, ούτε από νοσηλευτή, ούτε από ασθενή. Ότι κάποιοι έτυχαν προνομιακής μεταχείρισης. Τώρα από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν στοιχεία, πολύ καλά έκανε ο κ. Γιαννάκος και πήγε στον εισαγγελέα. Τα κατέθεσε και από εκεί και πέρα η ελληνική δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Σωστό, αυτό είναι. Και αυτό με τον κύριο Ελευθερίου, γι' αυτό και δεν αναφέρομαι σε ονόματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμως όταν βγαίνουν συγκεκριμένα ονόματα και συγκεκριμένες κλινικές. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να αποδειχθούν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό θα παρέμβει τώρα η εισαγγελία. Άνω τελεία. Μια χάρη θέλουμε. Πάμε σε μια στιγμή διακοπή, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Και φαίνεται και από την ανταπόκριση που υπάρχει στο τηλεφωνικό κέντρο αυτή την ώρα. Ο κόσμος παρακολουθεί. Και ο κύριος Γιαννάκος, να τον ευχαριστήσουμε, γιατί κύριε Ελευθερίου, πέρασε την πόρτα σήμερα της εισαγγελίας και είναι μαζί μας. Και δεν έχει κανένα λόγο να βάλει το κεφάλι του στη φωτιά. Λέω. Είναι εδώ μαζί μας, όπως και εσείς, κύριε Ελευθερίου, που έχετε τα ραντεβού σας στα ιατρικά και κάνετε μια μικρή διακοπή και ζητάμε συγγνώμη και από τους ασθενείς σας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε και 4 σε 3 λεπτά ακριβώς. Σε 3 λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ επιστροφή επί του πιστήριου. Μαζί μας ο κύριος Γιαννάκος, πρόεδρος που είναι και ο κύριος Γιώργος Ελευθερίου, γενικός γραμματέας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Πάμε στον κύριο Γιαννάκο, ο οποίος έχει και υποχρέωση, και ο κύριος Ελευθερίου έχει, αλλά τρέχει ο κύριος Γιαννάκος. Λοιπόν, πάμε να το κλείσουμε. Ναι. Να πω, κύριε Σεδήμα, το εξής. Είπε ο υπουργός, όταν μεταφέρθηκε ο Μητροπολίτης μέσα σε 3 ώρες στον Ευαγγελισμό από το Αγρίνιο, ενώ 58χρονος περίμενε πάνω από 5 μέρες. Και πήγε στα Γιάννενα, ναι. Ναι, ναι, την επόμενη μέρα μετά τις καταγγελίες. Τις δικές σας. Είπε ότι οι 100 οι οποίοι ήταν διασωληνωμένοι εκτός ήταν ημοδυναμικά ασταθείς. Και βγήκε η ΟΕΝΓΕ, οι γιατροί δηλαδή, οι νοσοκομιακοί, που περιθάλπτουν αυτούς τους ασθενείς και είπαν ότι αυτά που λέει ο υπουργός είναι ατυχή, για να μην πω άλλη έκφραση που ακούστηκε. Από εκεί και πέρα λοιπόν,
φαίνεται καθαρά ότι οι επώνυμοι έχουν μία προνομιακή μετακίνηση. Και ρωτώ εγώ, το επαναλαμβάνω στον κύριο Ελευθερίου, ξέρει κανέναν επώνυμο ο οποίος πήγε 8 ώρες σε μια εφημερία νοσοκομείου και νοσηλεύτηκε σε ράντζο και χειρουργήθηκε στη λίστα χειρουργείων μετά από 3 χρόνια. Ξέρει κανέναν επώνυμο που έμεινε εκτός ΜΕΘ για μέρες και έχασε τη ζωή του? Όλοι βρήκαν ΜΕΘ μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ακόμη και τώρα που πιέζεται το σύστημα. Και ειδικά τώρα η κυβέρνηση, μετά την μελέτη του Φιόδρα και Λίτρα, θα έπρεπε να είναι πιο ταπεινή. Για να ακούσουμε τον κύριο Ελευθερίου. Ακούστε με, και κλείνω με αυτό. Πάνω από 400 το σύστημα δεν αντέχει, και δεν αντέχει γιατί δεν το οργανώσανε, δεν το στελεχώσανε μετά από 2 χρόνια πανδημία. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες. Και αυτοί που ταλαιπωρούνται είμαστε εμείς και οι γιατροί που είναι μέλη του κυρίου Ελευθερίου. Για να ακούσουμε το γραμματέα. Κύριε Ελευθερίου. Καταρχάς, να συγχαρώ τον κύριο Γιαννάκο που πήγε στον εισαγγελέα και κατέθεσε αυτά τα στοιχεία. Αν όμως δεν αποδειχθούν αυτά που λέει, θα πρέπει εξίσου με περισσία να δει και να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Στο ερώτημα που έχει. Μα πού σα λέω, τον Μητροπολίτη. Αφήστε να γίνει εισαγγελική έρευνα. Κύριε Γιαννάκε, δεν είστε γιατρός. Δεν είναι μόνο η ηλικία το κριτήριο. Υπάρχουν και πολλά άλλα κριτήρια. Κύριε Ελευθερίου, ο κύριος Παπα-Νικολάου, η κυρία Ρέτσου είναι μάχημοι γιατροί και σήμερα κατήγγελαν τα ίδια περιστατικά. Εκτός από το να μιλάτε, ακούστε και λίγο. Δεν είναι μόνο το ηλικιακό το κριτήριο. Το τριάζει, η διαλογή δηλαδή, εμπεριέχει πολλούς παράγοντες. Από εκεί και πέρα, αφήστε αυτούς που κάνουν την εισαγγελική έρευνα να ανοίξουν τους ιατρικούς φακέλους και να αποφανθούν. Το να βγαίνουμε και να κερδοσκοπούμε πάνω σε ένα όνομα δεν είναι σωστό. Κάνουμε κακό αυτή τη στιγμή και στη διαχείριση της πανδημίας, αλλά κάνετε και κακό θέλω, εσείς. Πραγματικά δεν θέλω να αντιδικήσω τι είχα να πω, το είπα. Ωραία, ούτε εγώ θέλω να αντιδικήσω μαζί σας. Πάμε τώρα. Όσον αφορά τους Έλληνες γιατρούς, επειδή με ρωτήσατε αν ξέρω κανέναν επώνυμο, οι Έλληνες γιατροί του ΕΣΥ δεν γνωρίζουν από ονόματα. Την ώρα της ανάγκης αντιμετωπίζουν όλους τους ασθενείς με βάση τα ιατρικά δεδομένα. Και αυτό είναι η αλήθεια και οτιδήποτε άλλο είναι προσβλητικό απέναντι στην προσφορά αυτών των ανθρώπων που έχουν τώρα επί πολλούς μήνες δώσει το καλύτερο εαυτό του. Και οι γιατροί και οι υγειονομικοί. Ναι. Οι διοικούντες στο σύστημα, κάνουν διακρίσεις, όχι οι γιατροί. Αν κάνουν διακρίσεις να τιμωρηθούν, αλλά αυτό αφήστε να το αποδείξει σε αγγελική έρευνα. Δεν είναι σωστό να δημιουργούμε εντυπώσεις και να δημιουργούμε συνθήκες δυσπιστίας του ελληνικού λαού. Κύριε Ελευθερίου, που δίνεται η μάχη. Κύριε Ελευθερίου, θα έρθουμε σε εσάς. Ένα ερώτημα στον κύριο Γιαννάκο για να φύγει, γιατί πρέπει να φύγει ένα λεπτό. Ναι, ναι. Πρόεδρε, εν ολίγη για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή πέρασε σήμερα το κατώφλι της αγγελίας εκπροσωπώντας την ΠΟΕΔΗΝ και με το υπόλοιπο διοικητικό σύμβουλο, την εκτελεστική γραμματεία της ΠΟΕΔΗΝ, δεν πήγες μόνος σου. Ουσιαστικά και με μάρτυρες στην ηγεσία των νοσοκομειακών γιατρών. Μπράβο, καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί και εμείς απλώς τώρα μιλάμε μαζί σας και έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα μας εσάς. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Πήγατε μια ομάδα γιατροί, νοσοκομειακοί, υγειονομικοί, όλοι μαζί. Λοιπόν, και εκεί υποστηρίξατε με στοιχεία και με ονόματα ότι υπάρχουν αφενός οι VIP ΜΕΘ και από την άλλη όποιος επώνυμος έφτανε στο νοσοκομείο καταλάμβανε ΜΕΘ. Κάτι που αποδεικνύει όχι. Ότι υπήρχε κενό σε ΜΕΘ για να μπορεί να καταλάβει το κρεβάτι. Αυτό καταλάβαινε εγώ. Αυτό που λέμε εμείς, αυτό που καταγγείλαμε εμείς είναι δύο πράγματα, τα επαναλαμβάνω. Ναι. Από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υγείας κάθε μέρα εμφανίζονται 40-50 κενές κλίνες. Ναι. Το Υπουργείο Υγείας λέει ότι η κάλυψη σε ΜΕΘ είναι 97-98%. Ποτέ δεν είπε 120%. Ρωτάμε εμείς, αφού υπάρχουν αυτές οι κενές κλίνες, γιατί οι 100 διασωληνωμένοι ασθενείς δεν μπαίνουν μέσα στις ΜΕΘ και έχουμε 87% θνητότητα με βάση τη μελέτη Φιόδρα Λίτρα εκτός ΜΕΘ. Δεύτερον, γιατί οι επώνυμοι ασθενείς βρίσκουν τρύπες στο σύστημα και δεν περιμένουν εκτός ΜΕΘ όπως οι κοινοί θνητοί και αμέσως βρίσκουν κενό κρεβάτι και μάλιστα τις πιο οργανωμένες ΜΕΘ της χώρας. Και έχουμε καταθέσει και στοιχεία για αυτά. Μάλιστα. Κύριε Γιαννάκο, να σας ευχαριστήσουμε. Ο κύριος Ελευθερίου θα μείνει τώρα εδώ μαζί μας, γιατί έχουμε κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, πρόεδρε, καλά κουράγια, καλή συνέχεια να δούμε το ραντεβού μας. Κύριε Ελευθερίου, πάμε λίγο τώρα, επειδή είστε ένας άνθρωπος, το λέω από την πρώτη μέρα που γνωριζόμαστε και διαζώσεις και τηλεοπτικά, πάντα με ήπιους τόνους και απαντάτε. Λοιπόν,
Πάμε λίγο σε αυτή την έρευνα των Τσιόδρα Λίτρα. Μπορεί να είναι 7 μήνες πριν, να ήταν άλλα τα δεδομένα, άλλα τα στοιχεία, αλλά δεν πάβει να είναι μία βάση, έτσι. Άλλες μεθ είχαμε τότε, τις έχουμε αυξήσει. Άλλη ενίσχυση, έχουμε περαιτέρω ενίσχυση, λέει η κυβέρνηση τώρα, αλλά δεν πάβει έστω και 7 μήνες πριν να υπάρχουν δεδομένα, να έχουμε μία βάση. Τι λέει η έρευνα αυτή, αφενός, ότι οι πρώτες 400-500 μεθ είναι ποιοτικά καλές σε σχέση με τις υπόλοιπες όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω, και ότι από την άλλη αυτοί που μένουν εκτός μεθ, κατά συντηρητική πλειοψηφία, Βασίλη, θυμάμαι τον ποσοστό, 87% πεθαίνουν. Και ξέρετε, αυτό. Πιθανό, όχι. Ναι, το πάω τώρα. Μεγαλύτερη κοινότητα. Ναι, λέω το ίσον για να καταλαβαινόμαστε. Γιατί το λέω αυτό, γιατί και ξέρετε, το προηγούμενο διάστημα έγινε μεγάλη συζήτηση τι περίθαλψη παίρνουν αυτοί που μένουν εκτός μεθ και πώς είναι τελικά η μεθ. Γιατί πέρα από το γεγονός ότι συζητάγαμε για τις VIP μεθ εντός εισαγωγικών. Πάμε λίγο σε αυτή την έρευνα, εσείς σαν γιατρός. Ναι. Βεβαίως. Πολύ, πολύ κρίσιμα τα ερωτήματα που θέτετε, οφείλω να ομολογήσω. Καταρχάς να απαντήσω στα κενά κρεβάτια που κατήγγειλε ότι υπάρχουν ενώ δεν καλύπτονται ο κύριος Γιαννακός. Τα οποία λέει φαίνονται στο σύστημα, έτσι, το ηλεκτρονικό του. Θα σας δώσω μια απλή εξήγηση. Ναι. Ότι αυτό το σύστημα δεν ξέρω αν είναι real time, πραγματικού χρόνου. Όταν περιμένει μία μεθ έναν ασθενή να έρθει από το Αγρίνιο στην Αθήνα, έτσι, αυτή η μεθ είναι δεσμευμένη. Παρ' όλα αυτά δεν έχει πιάσει το κρεβάτι ακόμα ο ασθενής. Λέω μία εξήγηση. Ναι. Αυτά θα πρέπει να διερευνηθούν. Γι' αυτό πήγανε στον εισαγγελέα. Γιατί και η κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου υπουργού, του Υπουργού Υγείας, του κ. Πλεύρη, κάνει λόγο για fake news. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές εξηγήσεις σε αυτό. Δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα. Ξέρουμε ότι η διακίνηση μπορεί να αργήσει. Πάμε τώρα στην έρευνα. Το ένα ερώτημα όμως, το ένα ερώτημα το έχω και εγώ και πιστεύω, κύριε Ελευθερίου, είναι πολύ βασικό. Γιατί δεν έχει βρεθεί ποτέ κανένας επώνυμος ο οποίος έμενε διασωληνωμένος πολλές μέρες εκτός μεθ. Μπορεί να πεις ότι ήταν λίγοι επώνυμοι. Αλλά πραγματικά είναι μια καταγγελία που πρέπει να απαντηθεί εκ των πραγμάτων, αν είναι έτσι να τιμωρηθούν, να αντικατασταθούν αυτοί που το έκαναν, αν δεν είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη και στη μία και στην άλλη περίπτωση του κόσμου σε αυτό το θέμα. Είναι σοβαρό, δεν είναι απλό. Κύριε Σκούρη, καταρχάς θα πρέπει να δώσετε τον ορισμό του επώνυμου. Ποιος είναι ο επώνυμος? Το ξέρουμε όλοι αυτό, δεν υπάρχει. Ποιος είναι ο επώνυμος, πώς ξέρουμε. Ο μεγαλοπολιτικός, ο μεγαλοδημοσιογράφος, ο μεγαλοιερωμένος, ο μεγαλοεπιχειρηματίας. Ακούστε. Τα ξέρουμε αυτά. Δεν μπορώ να υπερασπιστώ κανέναν. Αλλά δεν είναι σωστό να χρησιμοποιούνται τα άσχημα δεδομένα αυτή τη στιγμή προκειμένου κάποιοι να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη. Όχι, αλλά είναι απολύτως σωστό να διορθωθούν ό,τι είναι άσχημο. Βεβαίως. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και το συγχαίρω τον κύριο Γιαννακό που προσέφηκε στον εισαγγελέα και το είπα και πριν. Ναι, αν είναι αλήθεια βεβαίως. Έτσι, αλλά κρυθεί, το είπατε και εσείς και έχετε δίκιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν όμως δεν μπορέσουν να αποδειχθούν όλα αυτά, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και από τους Έλληνες γιατρούς και από τους συναδέλφους του νοσηλευτές, αλλά και τον ελληνικό λαό. Αναμένουμε λοιπόν. Γιατί λέτε συνέχεια για τους γιατρούς? Πού πιστεύετε ότι εσάς σας στείγει? Λέει ότι εσείς κάνετε καλά τη δουλειά σας. Τους λέτε ότι πρέπει να διασωληνωθούν και εκεί υπάρχει ένα σύστημα που εσείς δεν έχετε ευθύνη γι' αυτό, δεν έχετε λόγο γι' αυτό. Από το κανάλι σας γίναν καταγγελίες επώνυμες και αφορούν γιατρούς. Γι' αυτό όχι, δεν ξέρω ποιος τις έκανε. Όποιος τις έκανε, πραγματικά εγώ είμαι μαζί σας αν γίνανε τέτοιες. Εγώ δεν άκουσα να πούνε ότι φταίνει γιατροί. Λένε ότι είναι το σύστημα που υπάρχει και το οποίο κάνει. Ποιος θα πάει σε κλίνη, δεν το κάνετε εσείς. Από εκεί και πέρα πάμε στην έρευνα που είναι πολύ σημαντική. Είναι μια ενδιαφέρουσα έρευνα, πραγματικά αυτή. Αλλά δεν λέει κάτι καινούριο. Και απορώ γιατί ξαφνικά κάποιοι εκπλήσονται. Λέει βασικά δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όσο πιέζεται το σύστημα, τόσο αυξάνονται οι απώλειες. Και γι' αυτό κάνουμε επανειλημμένες εκκλήσεις για εμβολιασμό. Τόσο καιρό και εσείς και εμείς, όλο αυτό το χρόνο από τότε που κυκλοφόρησαν τα εμβόλια. Το δεύτερο που λέει είναι ότι το σύστημα είναι υποστελεχωμένο. Αυτό δεν είναι μυστικό, ούτε καινούριο. Και οι ευθύνες δεν είναι της σημερινής κυβέρνησης, είναι διαχρονικές. Δεν ήρθε η κυβέρνηση να βρει 2.000 κρεβάτια εντατικών και τα έκανε 1.000. Αντιθέτως. Εδώ υπάρχει μια επιβάρυνση όμως τώρα, ξέρετε. Και εδώ υπάρχουν, υπάρχουν δύο θέματα σε μια αυτά. Μια επιβάρυνση έμεση, ξέρετε ποια είναι. Ναι. Ότι με την αναστολή που βγήκαν αυτοί οι 6.800 υγειονομικοί, λίγοι γιατροί στους 6.800, μπορεί να είναι 200, 300, 400 και 500, πώς είναι η συντριπτική πλειοψηφία, είναι είτε νοσηλευτές, είτε υπάλληλοι γραφείου στα νοσοκομεία ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει αυτή η υποστελέχωση, καταλάβατε, έστω και έμεσα. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Ναι, έστω και έμεσα. Οι γιατροί είναι ελαχιστότατοι. Από εκεί και πέρα,
τα στελέχη της μονάδας αντικής θεραπείας είναι ακόμα πιο λίγα που βγήκαν σε αναστολή. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν την αξία του εμβολιασμού. Και μακάρι. Ναι. Υπάρχουν όμως δύο θέματα, γιατρέ, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο είναι ότι αμφισβητήθηκε ότι να είσαι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ είναι διαφορετικό από ότι να είσαι εντός ΜΕΘ. Και αμφισβητήθηκε τα πιο επίσημα χείλη της χώρας που είπαν ότι είναι το ίδιο. Δεν υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν ότι αν είσαι εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένος έχει διαφορά που να είσαι εντός ΜΕΘ. Η έρευνα δείχνει άλλο πράγμα. Και πιστεύω ότι αυτό εσείς ως γιατροί, επειδή εγώ πιστεύω στους λειτουργούς, πραγματικά δηλαδή, δεν κάνω δημόσιες σχέσεις, ούτε το λέω γιατί είστε μπροστά. Ξέρετε, όσες φορές συζητάμε, έχω την ευθύνη της γνώμης μου και αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη και πραγματικά λυπάμαι περισσότερο εγώ από αυτό που πιθανόν να θίξω γιατί το έκανα. Θέλω να πω, πιστεύω από τους λειτουργούς πρέπει να αντιδρούν σε αυτά. Πρέπει πρώτοι να βγαίνουν και να μιλάνε. Αυτό είναι και ο ρόλος τους. Ο γιατρός δεν είναι απλώς ένας επιστήμονας. Είναι για τον άλλον. Είναι, πώς να σου πω, θυμάστε το σύνδρομο της Στοκχόλμης που λέγανε. Που είχε ο Όμηρος με τον Απαγωγία. Έτσι δεν νοούμαστε με τους γιατρούς. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, ακούστε, η μάνα μου πέθανε και το γιατρό είχε. Το γιατρό είχε στο μυαλό της. Θα σας πω το εξής. Τα πράγματα στην υγεία δεν είναι ποτέ απλά. Είναι προτιμότερο να είσαι σε μία ΜΑΦ, μονάδα αυξημένης φροντίδας, από το να είσαι σε ένα απλό θάλαμο. Αυτό είναι αληθές. Είναι προτιμότερο να είσαι σε μία ΜΕΘ, από το να είσαι σε μία ΜΑΦ. Αλλά επίσης, θα σας πω και κάτι. Το να βάλεις δύο αναπνευστήρες και να γράψεις από πάνω ΜΕΘ, δεν είναι ΜΕΘ. Σωστό. Άρα λοιπόν εδώ, τι ορίζουμε ως ΜΕΘ? Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτό είναι σωστό ζήτημα. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Και αυτό είναι ένα πράγμα που το ψάχνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ πολλές φορές και από το κανάλι σας έχω πει ότι τις ΜΕΘ δεν τις κάνουν τα μηχανήματα. Τις κάνουν οι άνθρωποι. Τα χέρια, τα χέρια του Θεού. Αλήθεια λοιπόν είναι. Και έχετε απόλυτο δίκιο, το κουβεντιάζουμε. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι σε έναν απλό θάλαμο, αν έχεις ένα εξειδικευμένο γιατρό, έτσι, ενδεχομένως να έχεις καλύτερο αποτέλεσμα. Πόσες πιθανότητες έχεις να έχεις έναν εξειδικευμένο γιατρό σε έξω από τη ΜΕΘ και πόσες μέσα? Αν τον έχεις, θα τον βάλεις στη ΜΕΘ το γιατρό. Ακούστε τώρα. Γιατί τον έχεις? Θα τον βάλεις στη ΜΕΘ αν τον έχεις, θα τον βάλεις εκτός. Αυτό σας λέω, ότι μην κολλάμε στους τίτλους. Έτσι, τη διαφορά την κάνουν πάντα οι άνθρωποι. Και γι' αυτό εδώ και χρόνια φωνάζουμε. Παιδιά, ενισχύστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι, βρήκε και διπλασίασε τον αριθμό των ΜΕΘ στη χώρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό λέει η μελέτη Τσιόδρα. Και απορώ γιατί έχει γίνει τόσο δώρο. Ότι το σύστημα θέλει ενίσχυση. Αλλά όταν εμείς βγαίναμε και λέγαμε, δυστυχώς έχει φύγει ο κύριος Γιαννακός. Παιδιά, αξιοποιήστε τον ιδιωτικό τομέα πριν σκάσει η πανδημία. Με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού, ο κύριος Γιαννακός ερχόταν έξω με τους φίλους του και σταματούσε τις εκδηλώσεις. Ναι, αλλά μια σειρά αξιοποιήθηκε. Τα ΣΔΙ τα αξιοποιήθηκε και με το παραπάνω. Ακόμα και η προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν αριστερή, μια χαρά τα έκανε τα ΣΔΙ. Δεν αξιοποιήθηκαν λόγω Και τώρα μάλιστα, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Και τώρα μάλιστα πίστευα ότι ο ιδιωτικός τομέας θα έπρεπε να προσφέρει ακόμα παραπάνω. Ιδιαίτερα οι μεγαλοκλινικάρχε, τόσα λεφτά βγάζουν. Και προσφέρει. Όπως και τόσα λεφτά βγάζουν. Ας κάνουν κάτι, δεν πειράζει. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Το 70% των αιμοκαθάρσεων γίνεται στον ιδιωτικό τομέα από ιδιωτικές μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης. Δεν μπορούσαν να είχαν φτιαχτεί ιδιωτικές μονάδες εντατικής θεραπείας? Θα μπορούσε. Αν το ήταν εδώ ο κύριο Γιαννακός, θα είχαν σηκωθεί οι τρίχες από τα μαλλιά του. Ακούστε. Η ΜΕΘ των ιδιωτικών νοσοκομείων, γιατί δεν χρησιμοποιούνται για κορονοϊό όταν υπάρχει πρόβλημα? Χρησιμοποιούνται. Όχι για κορονοϊό. Δεν είναι μόνο κορονοϊό στο σύστημα. Σύμφωνοι, αλλά για κορονοϊό δεν χρησιμοποιούνται. Οι που χειρουργούνται, πού θα πάνε? Δεν μπορεί να πάνε στο δημόσιο τομέα. Να είναι μισό-μισό, για παράδειγμα. Γιατί δεν μπορεί να είναι? Βεβαίω μπορεί να γίνει. Ναι, αλλά ο ιδιωτικό τομέα δεν παίρνει καμία με κορονοϊό. Παίρνει μόνο του άλλου. Παίρνει πολλά περιστατικά που χρειάζονται ΜΕΘ. Από τροχέα, από χειρουργία. Σύμφωνοι, το συμφωνούμε απόλυτα. Λέω από κορονοϊό δεν παίρνει που να παίξω και πεθαίνουν. Αυτό λέω. Μα δεν υπάρχει για να πάρουν. Τι να πάρουν, αφού είναι ήδη γεμάτες και οι ιδιωτικές μονάδες. Από άλλα περιστατικά. Δεν είναι γεμάτες. Γεμάτες είναι. Δεν είναι γεμάτες. Είναι γεμάτες και του ιδιωτικού τομέα. Βεβαίως. Μάλιστα. Γεμάτες είναι και του ιδιωτικού. Εγώ είμαι στον ιδιωτικό τομέα και το ξέρω. Από άλλα περιστατικά. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ως ελληνική κοινωνία ότι χρειάζεται να επενδύσουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Χρειάζεται να επενδύσουμε στο σύστημα υγείας γενικότερα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ΜΕΘ όταν έχουν φύγει 20.000 Έλληνες γιατροί τα τελευταία χρόνια, από το 2010. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Τώρα απλώς γίνεται πιο έντονο με αυτή τη μάχη με την πανδημία που κρατάει για καιρό.
Τώρα, καταλάβετε. Ακούστε, αυτό... τώρα, όχι, όχι, με συγχωρείτε. Εγώ ούτε αυτό το δέχομαι, κύριε Ελευθερίο, γιατί πραγματικά είμαστε. Εγώ σας εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν σας ήξερα, εγώ σας γνώρισα. Και δεν είναι δημόσιες σχέσεις, έτσι. Είναι μια συζήτηση δηλαδή, που νομίζω το καταλαβαίνει και ο τελεθεατής. Εγώ λέω, 2,5 χρόνια τώρα που είναι αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό. Γιατί δεν δίνονται κίνητρα? Γιατί πρέπει ο άλλος γιατρός να παίρνει όσα παίρνει ένας οικοδόμος? Δεν είπα τίποτα τον οικοδόμο. Πόσο πρωτοδιορίζει το πρώτο, 1.100 ευρώ. Και 5 μέρες υπερορίες συνέχεια. Αφού θα πάει στην Γερμανία. Από τον Ιούνιο μετανάστες θα πάει. Από τον Ιούνιο. Καλά κάνει και πάει. Λοιπόν. Συμφωνώ και επαυξάνω μαζί σας και λέω, εσείς λέτε 2,5, εγώ λέω τα τελευταία 10 χρόνια. 50. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι οι γιατροί που είναι δεν πληρώνονται. Τι να κάνουμε. Ξέρετε πόσοι Έλληνες γιατροί, ειδικά πνευμονολόγοι και οι εξειδικευμένοι στις μονάδες εντατικής, είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή? Είναι χιλιάδες αυτοί, είναι πάρα πολλοί. Να σου δώσουν κίνητρα να γυρίσουν. Λέμε, γενιά, θα επιστρέψουν. Ορίστε, να γυρίσουν. Δώσουν λεφτά, πώς θα γυρίσουν. Πάντως, και προοπτική, όχι μόνο λεφτά. Χωρίς καταγγελίες, αλλά με γνώμονα το συμφέρον του Έλληνα πολίτη, πρέπει επιτέλους να φτιάξουμε ένα σύστημα υγείας, να συνδράμουμε ως Πανελλήνιος και ως Έλληνες γιατροί στην εθνική προσπάθεια. Να καθίσουμε να συζητήσουμε. Ναι, αλλά εγώ ακούω για παράδειγμα να συγχωνευτούν νοσοκομεία αντί να ακούω. Δεν είναι κακό αυτό. Ναι, αλλά αν δεν ήταν και τη Στίβα και τη Λιβαδιά, δεν ξέρω πού θα πηγαίναν τώρα οι άνθρωποι. Όπως και το λογαριασμό του Μεσολογικού του Ερμηνείου. Λοιπόν, ένα νοσοκομείο χωρίς την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό, το έχω μόνο στα χαρτιά. Είναι προτιμότερο αντί για δύο, μία επαρκώ τελεχωμένα, να έχω ένα, αλλά να είναι σωστό. Γιατρέ, όχι δύο και σωστό, γιατί ένα. Και πρωτοβάθμια φροντίδα, γιατί ένα είναι κανονική. Γιατρέ. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη και από τους ασθενείς σας, γιατί κάνουν υπομονή τώρα, σας περιμένουν, αλλά έγινε καλή κουβέντα. Την ανοίξαμε παραπάνω, την πήγαμε πιο ευρύτερα, αλλά καλό ήταν να ακουστεί κανένα απόψεις. Ευχαριστούμε, κύριε Ελευθερίου, να είστε καλά. Και επίσης για το γεγονός ότι ακόμα και όσο ήταν και ο κύριος Γιαννάκος, ο οποίος, ξέρετε, ο κύριος Γιαννάκος, όσο κριτική και να δέχεται, είναι πάντα εδώ, παρόν και παντά. Απλώς είχε τώρα μια πραγματικά οικογενειακή υποχρέωση που έπρεπε να φύγει. Μας το είχε πει, ναι. Και παρά τα αυτά, και εσείς είπατε και τη δικιά σας την άποψη. Και καλώς σηκώθηκαν και οι τόνοι. Το θέμα είναι τι θα δείξει πλέον η έρευνα. Γιατί το είπατε, ότι καλώς πήγε. Το θέμα να αποδειχθούν όλα αυτά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ να πω μόνο ότι αυτή τη μάχη τη δίνουμε όλοι. Πέρα και έξω από κόμματα. Μα εγώ είπα για κάτι άλλο. Ότι στις ΜΕΘ δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και υγειονομικοί. Δηλαδή και ο Γιαννάκος. Καταλάβατε τι γίνεται. Όλοι μαζί είστε μια ομάδα. Πέφτετε πάνω από τον ασθενή. Έχουμε υποχρέωση να συνθέσουμε αυτή τη στιγμή για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Να είστε καλά. Καλά κουράγια. Καλή σας βράδυ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.